Λειτουργού αρχή γενομένη από τον Μάιο. Στόχο δεν είναι άλλο από τον έγκαιρο και άμεσο εντοπισμό των προκλήσεων παράλληλα με την αντιμετώπιση του. Η ενδυνάμωση τη πρόσβαση του πολίτη στι κοινωνικέ υπηρεσίε, η πρόληψη και αποκέντρωση των υπηρεσιών, καθώ και η αμφίδραμη επικοινωνία με του πολίτε. Πλέον, ο κάθε Δήμο, η κάθε κοινότητα θα έχουν τον δικό του κοινωνικό λειτουργό. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε και την απόσταση ανάμεσα στον πολίτη και τις κοινωνικέ υπηρεσίε του κράτου. Ο κοινωνικό λειτουργό τη γειτονιά εντοπίζει τα τοπικά προβλήματα στι κοινότητε ή του Δήμου που είναι τοποθετημένο, όπω και τι συνθήκε για άτομα ή οικογένειε που ενδεχομένω αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν ανάγκη ψυχοκοινωνική στήριξη. Θα ενεργεί ω πρώτο σημείο αναφορά, ενώ μπορεί να γίνεται δέκτη αναφορών από τα ίδια τα άτομα αλλά και από άλλου οργανισμού. Ο κοινωνικό λειτουργό τη γειτονιά προβαίνει σε άμεσο χειρισμό και σε διασύνδεση των εξυπηρετούμενων με τι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία ή και άλλε Υπηρεσίες. Αφού χαρτογραφήσει την περιοχή στην οποία τοποθετείται, ο κοινωνικό λειτουργό απροβαίνει σε εισηγήσει στι τοπικέ αρχέ για ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων πρόληψη και στήριξη, τα οποία αποδεδειγμένα έχει ανάγκη η κοινότητα. Σύμφωνα με την αξιολόγηση τη πιλωτική εφαρμογή του προγράμματο, έχουν αντιμετωπιστεί διάφορα κοινωνικά προβλήματα, όπω ο κοινωνικό αποκλεισμό, μοναξιά, παραβατική συμπεριφορά, παροχή στήριξη σε οικογένειε, ηλικιωμένου, άτομα με αναπηρίε και παιδιά, αλλά και άλλα πιο σύνθετα και δύσκολα ζητήματα. Σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων, θα καταρτιστεί τι επόμενε ημέρε ο χάρτη για την παγκύπρια κάλυψη του κοινωνικού λειτουργού τη γειτονιά, στην βάση των αναγκών σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών κοινωνική ευημερία, αλλά και σύμφωνα με τη νέα τάξη πραγμάτων που θα δημιουργηθεί μετά τη μεταρρύθμιση τη τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματο Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αιτήματα των αγροτών πανευρωπαϊκά και τη